ανοίγει ήδη από σήμερα και κάποια έχουν ανοίξει τις προηγούμενες μέρες ξενοδοχεία στο νομό Ηρακλείου, λόγω και του Πάσχα των καθολικών την επόμενη Κυριακή. Όπως αναφέρατε, ότι σταδιακά θα ανοίξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία από τα μέσα του Απριλίου. Σωστά είπατε ότι ο όγκος των επαναπροσλήψεων θα γίνει στα μέσα του Μάη. Εμείς από εκεί και μετά συμβουλεύουμε τους συναδέλφους μας, ξένοχο υπαλλήλους, αλλά και επίσης τους ξενοδόχους, ότι πρέπει να γίνονται άμεσα οι προσλήψεις των εργαζομένων για αποφυγή εργατικού ατυχήματος. Υπάρχει ίσφορο διαφυγή, υπάρχει ακόμα το που χάνουν οι εργαζόμενοι τα ένσημά τους, τις αποδοχές τους. Λέμε στους εργαζόμενους συναδέλφους μας ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και όταν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα να τα καταγγέλνουν άμεσα είτε στον επιθεώρηση εργασίας ή στο σωματείο μας. Επίσης τους ενημερώνουμε να προσέχουν όταν υπογράφουν και τους γνωστοποιούνται οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας, ότι το βασικό πρέπει να παίρνουν και αυτοί αντίγραφο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Τους λέμε ότι η σύμβαση που έχουμε υπογράψει ήδη προβλέπει από 1 Τετάρτου του 2024 αυξήσεις 5% επί των βασικών μισθών της προηγούμενης σύμβασης και έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Αυτό πρέπει να γράφουν οι συμβάσεις εργασίας, οι ατομικές συμβάσεις. Πρέπει να ορίζεται το ωράριο εργασίας, ο τόπος παροχής εργασίας, η ειδικότητά του. Πιστεύουμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ότι εκεί στα ψηλά γράμματα που λέμε οι όροι αυτοί είναι πολύ μη εργατικοί, όχι μόνο μη εργατικοί, αλλά καταπατούν και την εργατική νομοθεσία. Έχει συμβεί στο παρελθόν, το είδαμε ήδη και φέτος σε ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων που μας τις προσκόμισε και τις ελέξαμε και σταματήσαμε αυτή τη διαδικασία σε συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση και τους είπαμε ότι εφόσον θέλουμε να πάμε ομαλά και να κινήσει ομαλά η τουριστική περίοδο, πρέπει να αλλάχτούν αυτοί οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι υπογράφουμε. Μάλιστα. Και από την άλλη, ωστόσο, στέλνετε το μήνυμα και λέτε και εσείς από τη δική σας πλευρά, κύριε επιχειρηματίες, να είσαστε εντάξεις σε αυτά που δίδεται να υπογράψουν εργαζόμενοι, αν και ξέρετε ότι στην αγορά εργασίας αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και όταν ο άλλος πηγαίνει δεν του κοιτάζει με πολύ ευκολία το χαρτί αυτό που του δίνει ο άλλος να υπογράψει, λέει εντάξει μωρέ καλό θα είναι, έχει την ανάγκη της δουλειάς και δεν προχωράει σε όλα τα υπόλοιπα, το ξέρετε. Σίγουρα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα πάνω στην πίεση ο εργαζόμενος, γιατί ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τέλος Μαρτίου. Οι συναδέλφοι μας είναι εξουθενωμένοι οικονομικά. Το Ταμείο Ανεργίας έχει τελειώσει από τον Ιανουάριο. Θέλουν και έχουν όρεξη να πάνε στη δουλειά. Από εκεί όμως και μετά πρέπει και οι ξενοδόχοι οι ίδιοι να σέβονται τους εργαζόμενους τους. Είναι αυτοί πραγματικά που προσφέρουν και έχουν προσφέρει τα μέγιστα για να έρθει ο τουρισμός της χώρας μας εκεί που έχει έρθει. Άρα λοιπόν εμείς απαιτούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια, ειδικά από τους ξενοδόχους. Εμείς για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει και να στηρίξει τους εποχικούς εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και συμμετέχουμε στην πανεργατική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΕΘΕ στις 17 του Απρίλη με απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο 10 η ώρα. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους ενεργοπαλλήλους να απεργήσουν και να κατεβούν στους δρόμους για τα πάγια αιτήματα του κλάδου που πραγματικά μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση κοφεύγει να μας ακούσει και να μας δεχτεί. Κύριε Κουκουλάκη, σε τι ποσοστό ανοίγουν από σήμερα ξενοδοχεία, γνωρίζετε, κυρίως στα βόρεια παράλια, γιατί εκεί πέφτει και το μεγαλύτερο βάρος ούτως ή άλλως. Βόρεια παράλια, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, γι' αυτό μιλάτε. Ναι, θα ανοίξουν ελάχιστα. Από ό,τι γνωρίζουμε, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν στο νησί μας, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 16.000 επισκέπτες από το εξωτερικό αφήξεις. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν τα ξενοδοχεία είναι ελάχιστα. Από ό,τι γνωρίζω και εγώ είναι γύρω περίπου στα 10 ξενοδοχεία που ανοίγουν δειλά-δειλά την τουριστική περίοδο και όπως είπαμε,
ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα. Είναι το Πάσχα των Καθολικών, όπως είπατε πριν από λίγο. Εντάξει, ακριβώς, θα είναι ακριβώς. Οι πρώτοι, εκείνοι οι οποίοι θα θελήσουν να κάνουν εδώ τις διακοπές τους και να κάνουν εδώ το Πάσχα, και σταδιακά μέχρι το Μάιο, 4-5 Μαΐου, θα έχουν ανοίξει, λέτε, εκεί το υπολογίζω, και το Ορθόδοξο Πάσχα, ότι θα έχουν ανοίξει στο σύνολό τους τα ξενοδοχεία και μέχρι έτσι 15 έως 20 του Μάη θα έχει προσληφθεί όλο το προσωπικό και θα λειτουργεί σε ρυθμούς full time, για να το πούμε διαφορετικά και στη δική σας την ορολογία, με όλα εκείνα τα οποία ωστόσο λέτε εσείς και επισημαίνετε στους συναδέλφους σας, όπως επίσης και στους επιχειρηματίες. Λοιπόν. Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Σίγουρα από ό,τι ακούμε και εμείς, και σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις των τουριστικών φορέων, ότι η σεζόν θα κυλήσει πολύ καλά όσον αφορά τις απήξεις πληρότητες στο ξενοδοχείο. Αναμένουμε και πιστεύουμε να κυλήσει μια ομαλή τουριστική περίοδο για όλους, προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ. Καλή αρχή, κύριε Κοκολάκη, σε όλους σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.